καλησπέρα. Έχοντας επιτύχει τις ιδανικές καιρικές συνθήκες, οφείλω να σας απευθύνω ένα θερμότατο καλωσόρισμα και κυρίως εγκάρδιο. Δεν βλέπω και χωρίς γυαλιά, προδίδω. Έλεγα λοιπόν, καλησπέρα σας. Δεδομένης της επιτυχίας της σημερινής ημέρας λόγω των καιρικών συνθήκων, θέλω να σας απευθύνω ένα θερμότατο καλωσόρισμα και κυρίως εγκάρδιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση όπου ο αγαπητός, ο αγαπημένος Ευκλήδης Τσακαλώτος θα προβεί σε δηλώσεις που σχετίζονται με την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επερχόμενες εκλογές. Η εκδήλωση πλαισιώνεται από εξίσου αγαπητούς και χωρίς χρίαν συστάσεων συντρόφους, τον Χάριτο Μαμουλάκη, την Μακρίνα Βιόλα Κώστη, την Ειρήνη Αγαθοπούλου και τον Αντρέα Ξανθό. Παρακαλώ πολύ τον Ευκλήδη να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι και όλες που είσαστε εδώ. Στο Wimbledon, στο τένις, κάτω από δύσκολες συνθήκες καιρικές, ο πρώτος διαιτητής δίνει την άδεια να μπορούν να βγάλουν όλοι τα σακάκια τους. Οπότε έχω συμβουλευτεί με τον πρώτο διαιτητή και οπότε μου έδωσε την άδεια ότι οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Οπότε θα μου δώσετε... Και πάλι ευχαριστώ σε εσάς που είσαστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ και το πάνελ. Όπως καταλαβαίνετε, σας κάλεσα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου σε μια δύσκολη στιγμή. Μετά από μια τόσο μεγάλη ήττα, βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αιτίες της ήττας, αναστοχασμό, προβληματισμό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία, έχουμε ένα έκτακτο συνέδριο κατά το τέλος του Νοεμβρίου, Δεκέμβρη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά τρέχουν τα γεγονότα και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η δική μου υποψηφιότητα βασίζεται στο δίπολο συνέχεια και τομή. Η συνέχεια είναι η παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι καταφέραμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες σε δύσκολες συνθήκες. Καταφέραμε να ρυθμίσουμε το χρέος, καταφέραμε να βγούμε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Είχαμε και άλλες επιτυχίες, όπου ίσως η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα ήταν ακόμα πιο σημαντική. Λέω για την Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν καθοριστικός ο ρόλος του, δυναμικός ο ρόλος του, δεν πήγε ποτέ πίσω και νομίζω ότι στην ιστορία, αν δεν είχε κάνει τίποτα άλλο, που προφανώς έκανε, αυτό θα είχε μείνει. Αλλά και τομή, γιατί όταν έχεις χάσει με τέτοια διαφορά, προφανώς είναι πράγματα που δεν έχεις κατανοήσει, που δεν έκανες καλά. Ίσως δεν πιάσαμε την ψυχολογία των ανθρώπων που θέλανε μια σταθερή συνέχεια μετά από όλα αυτά που έχει περάσει ο κόσμος τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ίσως δεν πείσαμε με τις προτάσεις μας και τις παρεμβάσεις μας. Στη δική μου τη σύλληψη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ένα κομμάτι της αριστεράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε ευρύτερο κόσμο. Προφανώς όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ αριστερή και αριστερά που δεν θα θέλει να κάνει τέτοια ανοίγματα. Σε εργαζομένους όλων των ειδών, από τα delivery μέχρι αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση και στο τουρισμό. Έχουμε μια πολύ ταξική κοινωνία. Μια ταξική κοινωνία που καθορίζεται το μέλλον των παιδιών από τη στιγμή που έχουν γεννηθεί. Τι μπορούν να περιμένουν, τι εκπαίδευση θα έχουν,
τι δουλειές θα έχουν, τι πρόσβαση θα έχουν σε κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά. Αλλά θέλουμε να απευθυνθούμε και σε έναν νέο ή νέα που έχει μια μικρή επιχείρηση, είναι επιστήμονας, και θέλει αυτή η μικρή επιχείρηση κάτω από ένα αναπτυξιακό κράτος να υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού. Θέλουμε να απευθυνθούμε και ανθρώπους από το ΛΟΑΤΚΙ, από την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ ή από τους ανθρώπους με αναπηρία που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι άλλη ερώτηση πού απευθύνεσαι και είναι άλλη ερώτηση ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι. Την ίδια στιγμή που ακούμε τον κόσμο και πρέπει να το ακούμε για τα προβλήματα, τις αδικίες που νιώθει, αλλά και τις προσδοκίες που έχει για ένα καλύτερο μέλλον και ένα πιο σταθερό μέλλον, πρέπει να εξηγήσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο τις αξίες μας, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας. Και από αυτή τη συνάντηση μπορεί να βγει κάτι πολύ καλό, πολύ προθετικό. Επαναλαμβάνω, έχει σχέση σε ποιον απευθύνεσαι, σε ποιους απευθύνεσαι, αλλά έχει την ίδια σχέση ποιος είσαι εσύ που κάνεις αυτή την απεύθυνση. Γιατί πιστεύω ότι στις εκλογές είχαμε μια θολή ταυτότητα. Αυτό δεν το λένε μόνο αριστεροί και αριστερές, το λένε και αναλυτές, είτε είναι δημοσκόποι, είτε είναι πολιτικοί επιστήμονες, ότι το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ήταν ξεκάθαρη σε αυτές τις εκλογές. Η αριστερά θέλει να βοηθήσει τον κόσμο για να είναι καλύτερη η ζωή του. Και στη διαπραγμάτευση, κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα, αναδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και είχαμε μια διαπραγματευτική ομάδα που είχε από τον Αλέξη, από μένα που ήμουν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας και μια μεγάλη ομάδα νέων οι οποίοι δουλέψανε πολύ σκληρά. Και δουλέψαν όμως πάντα στο όχι πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, για ποιον διαπραγματευόμαστε, για ποιον κόσμο διαπραγματευόμασταν. Και γι' αυτό νομίζω ήταν και ένα κλειδί της επιτυχίας μας. Γιατί μπορέσαμε να βγούμε από το μνημόνιο με την κοινωνία όρθια. Όχι όμως μόνο να βοηθήσουμε τον κόσμο, αλλά να του δώσουμε δύναμη, να του δώσουμε χώρο στην κοινωνία να διεκδικεί, να οργανωθεί, να παίξει ουσιαστικό ρόλο. Η αριστερά δεν έχει μόνο μια ανάλυση για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά για το σύστημα εξουσίας που βάζει εμπόδιο σε αυτόν τον κόσμο. Βάζει εμπόδιο για να σκεφτεί, για να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό, να οργανωθεί. Και οι φραγμοί που μπαίνουν είναι πολλοί. Είναι ιδεολογικοί, είναι θεσμικοί και είναι μέσα σε μια δημοκρατία που γίνεται όλο και πιο φτωχότερη. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παντού. Όλα αυτά αποτελούν πεδία μάχης για την επόμενη περίοδο. Μάχες ιδεολογικές, μάχες κινηματικές, μάχες προγραμματικές. Πιο συγκεκριμένα, αρχίζω με το μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού κράτους. Μετά τη δεκαετία του 80, όλη η αριστερά, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή, έχασε έδαφος γιατί φάνηκε ότι δεν είχε πρόταση για την παραγωγή. Αυτό ήταν το πεδίο όπου οργανώθηκε ο νεοφιλελευθερισμός και η δεξιά και η κεντροδεξιά που στηρίξανε πολλά σημεία αυτού του νέου μοντέλου. Φάνηκε ότι με την απορρίθμιση, τις ιδιωτικοποίησεις, τις ευέλικτες αγορές εργασίας, ότι αυτοί είναι, οι δεξιοί δηλαδή και οι κεντροαριστεροί, ότι αυτοί είχαν ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο. Τώρα ξέρουμε ότι αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε. Δημιούργησε ανισότητες,
δεν δημιούργησε αύξηση του ΑΕΠ, ούτε της παραγωγικότητας, ούτε καν των επενδύσεων. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή ζούμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Έχουμε, για παράδειγμα, την επιστροφή του κράτους. Παντού. Δεν είναι μόνο ο Biden που ο νόμος του για τη μείωση του πληθωρισμού λέει ότι επιστρέφει η βιομηχανική πολιτική. Όταν πρωτοήρθα εγώ στην Ελλάδα, ως επίκορος καθηγητής στα οικονομικά, η βιομηχανική πολιτική ήταν σαν να μην υπάρχει. Δεν τη συζητούσε κανένας. Οι αγορές θα τα λύναν όλα. Τώρα βλέπουμε ότι και ο Biden και ο Τραμπ και ο Σούνακ και ο Στάρμερ λένε ότι για τις μεγάλες προκλήσεις χρειάζεται το κράτος που παρεμβαίνει, ένα αναπτυξιακό κράτος. Έχουμε μια μερική από παγκοσμιοποίηση. Η επιστροφή στο έθνος. Όχι ολική επιστροφή, αλλά μια σημαντική επιστροφή σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς παντού και του δεξιού λαϊκισμού. Πώς απαντάμε εμείς σε αυτές τις νέες προκλήσεις? Όχι βέβαια με ένα επιτελικό κράτος όπως το φαντάζεται ο κύριος Μητσοτάκης, που τα ξέρει όλα, που δεν διαβουλεύεται με κανέναν. Ένα πατερναλιστικό κράτος. Ένα κράτος που λέει θα σου κάνω για σένα πράγματα χωρίς να σε ρωτήσω τι θα κάνεις. Αλλά με ένα αναπτυξιακό κράτος. Ένα αναπτυξιακό κράτος που έχει στόχους, που ξέρει που θέλει να πάει η οικονομία και η κοινωνία, που οργανώνει, που βρίσκει συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, με τον κοινωνικό τομέα, που χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχει το κράτος, που έχουν τόσο γίνει λιγότερα δυνατά τα τελευταία χρόνια. Ένα κράτος που ξέρει να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, την κλιματική αλλαγή. Μια κρίση που είναι τόσο σοβαρή, που ανοίγει όλα τα ζητήματα. Ανοίγει ζητήματα και κατανάλωσης και παραγωγής. Ανοίγει το ζήτημα που πάντα έβαζε η αριστερά. Ποιος παράγει, τι παράγει, για ποιον παράγει, με ποιο τρόπο παράγει. Μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι μπορούμε να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση χωρίς να τα θέσει αριστερά αυτά τα ζητήματα. Και αυτά τα ζητήματα δεν είναι μόνο να τα ανακοινώσουμε, όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι να σκύψεις με ποια εργαλεία και με ποιες προτεραιότητες μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή μετάβαση. Το ίδιο ισχύει για τη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε επεξεργασίες για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν φτάνουν. Για παράδειγμα, για τη τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα κυρίαρχο πράγμα, που αλλάζει τα πάντα, μέχρι το επίπεδο πώς σκέφτεται κανείς την πραγματικότητα, πώς την αντιλαμβάνεται αυτή την πραγματικότητα. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα που αν η αριστερά την επόμενη περίοδο δεν έχει λύσεις, δεν έχει προτάσεις, αν πει ότι είναι μια τεχνολογία και εξαρτάται μόνο ότι είναι ουδέτερη και εξαρτάται ποιος τη χρησιμοποιεί, θα χάσει. Γιατί δεν είναι ουδέτερη καμία τεχνολογία. Ποιος την παράγει έχει μεγάλη σημασία. Αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα. Θέλω να σας δώσω και ένα άλλο ζήτημα που είναι και παραγωγικό και κοινωνικό. Η οικονομία της φροντίδας. Ξέρουμε ότι σε όλες τις κοινωνίες, είτε είναι αναπτυσσόμενες, είναι αναπτυγμένες, υπάρχουν δουλειές που χαρακτηρίζονται ως γυναικείες. Και όλο τυχαίως αυτές οι δουλειές είναι κακοπληρωμένες. Και ενώ η οικονομία της φροντίδας στα νοσοκομεία, στους οικιακούς βοηθούς, έχει ένα τεράστιο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας, η αριστερά δεν έχει δείξει ότι μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να το κάνει και παραγωγικό
και κοινωνικό. Είναι τέτοια ζητήματα που πρέπει να μπουν. Για το μεταναστευτικό υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων. Υπάρχει το θέμα τη τήρηση των διεθνών συμβάσεων. Αλλά πάλι υπάρχει και ένα οικονομικό. Ρωτήστε ένα καπνοπαραγωγό από το Αγρίνιο. Ή ρωτήστε ένα ξενοδόχο από την Κρήτη. Ρωτήστε κάποιον που παράγει ροδάκινα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει εργατικό δυναμικό. Έχει πρόβλημα. Είναι σοβαρό ένα αναπτυξιακό κράτος να μην δίνει λύσεις για αυτά τα θέματα και να έχουμε μετανάστες που είναι κλειδωμένοι σε κέντρα υποδοχής και να μην μπορούμε να το λύσουμε. Και για την παραγωγή της χώρας, αλλά και για μια ανθρώπινη αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Και όλα αυτά που σας είπα, είμαστε και θα πρέπει να είμαστε σε ένα διάλογο με τη σοσιοδημοκρατία, την αριστερή σοσιοδημοκρατία, με την αριστερά και με τους πράσινους. Πρόσφατα πέρασε ένας νόμος στην Ευρωπαϊκή Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, που το ψήφισαν, ένας πράσινος νόμος, αριστεροί, σοσιοδημοκράτες, πράσινοι και το κέντρο του Μακρόν. Η δεξιά του κ. Μητσοτάκη δεν το ψήφισε, ούτε η ακροδεξιά. Δείχνει αυτό δηλαδή ότι μπορεί να κάνει συμμαχίες με τις δικές σου αξίες και τις δικές σου προτάσεις και να επευθύνεσαι και να βρίσκεις συμμαχίες. Το κράτος είπα ότι πρέπει να έχει άποψη, πρέπει να έχει εργαλεία. Σε άλλους χώρους πρέπει να έχει πιο άμεση παρέμβαση. Καθώς σκεφτόμουν τι θα πω σήμερα, σκέφτηκα τι έλεγε ο Κέινς για τον πολιτισμό. Γιατί εκτός από σπουδαίος οικονομολόγος, ήταν και υπεύθυνος στα τελευταία χρόνια της ζωής του για τη χρηματοδότηση της τέχνης στη Βρετανία. Και έλεγε ότι το κράτος δεν πρέπει να πει, πόσο μάλλον να περιορίζει. Το κράτος πρέπει να δίνει ευκαιρίες, να δίνει αυτοπεποίθηση και κουράγιο, να δίνει χώρο. Αυτό ισχύει και στον πολιτισμό και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Να δώσει χώρο σε ανθρώπους που έχουν ιδέες, που έχουν μεράκι, που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, αν κάποιος τους ακούσει και τους δώσει αυτό το χώρο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς χωρίς μια τέτοια προσέγγιση μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα μεγάλα δομικά προβλήματα. Το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών, το πρόβλημα της εξάρτησης από το τουρισμό και τις οικοδομές, το πρόβλημα της ερήμωσης της χώρας. Όλα αυτά δεν είπε σχεδόν τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης για αυτά τα βασικά ζητήματα. Δεν υπάρχει οικονομολόγος στη χώρα που σοβαρά δεν τα θεωρεί αυτά τα κύρια προβλήματα και δεν είχαμε καμία απάντηση. Με λίγα λόγια, χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό, δημιουργικό κράτος που δημιουργεί πλούτο, κάνει την Ελλάδα πιο πλούσια. Για τα τελευταία 30 χρόνια προσπάθησαν να μας πείσουνε ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας παράγει πλούτο. Κάνουν λάθος. Όταν το κράτος ανεβάζει την κυκλική οικονομία από εκεί που είναι, στα ποσοστά, δεν λέω παραπάνω, το μέσο όρο της Ευρώπης, τότε δημιουργεί πλούτο. Όταν χτίζει δρόμους, όταν φτιάνει νοσοκομεία, όταν βελτιώνει την παιδεία, δημιουργεί πλούτο. Όταν βρίσκει συνέργειες ανάμεσα στο κράτος, στον ιδιωτικό τομέα, στο κοινωνικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργεί πλούτο. Όσα και λεφτά να ξοδέψεις, γίνεσαι στο τέλος πιο πλούσιος. Για το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο, αυτό απαιτεί ομάδες που θα δουλέψουν σε όλα αυτά τα ζητήματα και άλλα τόσα που δεν είχα το καιρό να το πω. Και αν κάτι απέδειξα στη διαπραγμάτευση,
είναι ότι ξέρω να φτιάνω ομάδες. Ομάδες που είναι σταθερές, ομάδες που έχουν και επιστήμονες και ανθρώπους με πολιτική κρίση, ομάδες που είναι αποτελεσματικές. Τέλος, αυτές οι ιδέες, αυτά τα εργαλεία πρέπει να μετατραπούν σε project, σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις ενεργειακές κοινότητες και για την κυκλική οικονομία που μόλις σας μίλησα. Αλλά να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όταν ήταν στην κυβέρνηση, έκανε τα σχολικά γεύματα. Μια εντελώς αναγκαία κοινωνική παρέμβαση. Τώρα πρέπει να κάνουμε το παρακάτω βήμα. Κάτι που θα βοηθήσει και την παραγωγή, και το κοινωνικό, και το οικολογικό. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια αλυσίδα που τελειώνει στα σχολικά γεύματα, αλλά αρχίζει από οικολογική παραγωγή, που έχει ανθρώπους που το οργανώνουν αυτό, πώς να φτάσει από αυτή την εναλλακτική οργανική παραγωγή να φτάσει μέχρι τα σχολικά γεύματα. Αυτό είναι ένα project που το κράτος μπορεί να κάνει. Να το κάνει ξέροντας ότι υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα, παραγωγικά ζητήματα, πώς να αλλάξεις και τον αγροτικό τομέα. Γιατί τα παιδιά μας προφανώς θέλουν γευστικά γεύματα, αλλά και οι γονείς θέλουν αυτά να είναι υγιεινά. Και εδώ είναι, αυτό το παράδειγμα σας το έδωσα, για να δούμε πώς μπορεί το κράτος, φτιάνοντας συνέργειες, να απαντήσει όχι γενικώς για την πράσινη μετάβαση ή την ψηφιακή μετάβαση, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που οι ιδέες μας, οι αξίες μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε για την οικονομία γίνεται πρακτική πολιτική. Όλα αυτά είναι στο αντίπαλο δέος αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη και την ομιλία του κυρίου Βορύδη. Τι μας είπανε? Ότι υπάρχουν δύο αξίες στην άλλη πλευρά. Η αξία της ελευθερίας, η οποία υποτίθεται θα ελευθερώσει δυναμικές παραγωγικές δυνάμεις, θα δώσει χώρο, κάτι που δεν έχει φανεί μέχρι τώρα και με τον τρόπο που δούλεψε το επιτελικό κράτος, και μια συντηρητική ανάγνωση του έθνους που υποτίθεται αγκαλιάζει όλους και υποτίθεται ότι κανένας δεν μείνει πίσω. Είναι ένα σχέδιο της δεξιάς που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Θα δείτε ότι και στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το δίπολο ελευθερία και έθνος επιστρέφει. Κατά τη δική μου άποψη δεν αποτελεί σταθερή ισορροπία. Έχουμε φύγει από τον νέο φιλελευθερισμό, όπως σας είπα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σταθερό σημείο για διαφορετικούς λόγους. Δεν μας είπε τίποτα για τις υποκλοπές. Δεν είπε τίποτα για τη δικαιοσύνη. Υποκλοπές, εκτός από σοβαρό ζήτημα αυτού καθ' αυτού, που είναι σαν να είμαι εδώ και ένας δημοσιογράφος να μου κλέψει το λάπτοπ και μετά το ρωτάω γιατί μου έκλεψες το λάπτοπ, να μου λέει μα δεν το έκλεψα εγώ, το έκλεψε ο διπλανός. Δεν είναι ένας τρόπος που μπορεί να συνεχίσεις όταν παρακολουθούνται οι πάντες, αλλά είναι και ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα. Γιατί είναι αν οι θεσμοί του κράτους δουλεύουν, αν υπάρχει ισονομία και διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει για τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που όταν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, κάνουμε επίθεση σε κάποια ανεξάρτητη αρχή. Μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι γρήγορα θα έρθει η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα. Του θυμίζω ότι από τα κριτήρια αξιολόγησης, των οίκων αξιολόγησης, παραπάνω από τα μισά είναι θεσμικά. Δεν είναι τι κάνεις το δημόσιο, το χρέος, το έλλειμμα. Είναι θεσμικά. Αν δουλεύει το κράτος δικαίου, αν κάποιος επιχειρηματίας έχει την εμπιστοσύνη ότι θα έχει γρήγορη
απόφαση από τα δικαστήρια και τίμια απόφαση από τα δικαστήρια. Χωρίς τους θεσμούς αυτούς δεν μπορεί να δουλέψει η οικονομία και να την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα θα την πάρουμε με επισφάλεια. Γιατί γρήγορα μπορεί να ξαναεπιστρέψουμε σε μια οικονομία που δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει και γιατί δεν έχει αναπτυξιακό κράτος με τον τρόπο που προσπάθησα να σας εξηγήσω και δεν έχει τους θεσμούς. Για εμάς τα ζητήματα της δημοκρατίας, μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης και ένας δημόσιος χώρος για διάλογο που συζητάμε αυτά τα ζητήματα είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Και απαιτούν και θεσμικές πρωτοβουλίες και ιδεολογικές μάχες σε όλα τα επίπεδα. Μπορείς να προστατεύεις τα σύνορά σου, αν τηρείς τις διεθνείς συμβάσεις για πόρτες εισόδου για αυτούς που ζητάνε άσυλο. Μπορείς να διασφαλίζεις την άμυνα της χώρας σου και να έχεις σχέδιο υπέρ της ειρήνης, υπέρ του διαλόγου και κατά του κυνήγι των εξοπλισμών. Μπορείς να κατανοείς την ανάγκη του κόσμου για ασφάλεια και σταθερότητα, αλλά να εξηγείς ότι η πραγματική ασφάλεια εξαρτάται από την ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις, στην ασφάλεια στις γειτονιές, από την πρόσβαση στο πολιτισμό και στα κοινωνικά αγαθά. Όλα αυτά που σας είπα και φτάνω προς το τέλος, χρειάζεται ένα κόμμα. Ένα κόμμα που προφανώς ενσωματώνει και νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους σκέψης, αλλά που ξέρει ότι πρέπει να διατηρήσει και τη λογοδοσία και τη συλλογικότητα και τη δημοκρατία. Ένα τέτοιο κόμμα οροματίζουμε εγώ. Ένα κόμμα που ο πρόεδρος θα είναι πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Ένα κόμμα που θα ακούει, που θα ενσωματώνει, που θα έχει και εκπαιδευτικό ρόλο, που θα παρεμβαίνει ιδεολογικά, που θα έρχονται από κάτω ιδέες, προτάσεις, ανησυχίες για που πάμε. Θέλω να δώσω αυτοπεποίθηση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τους ανθρώπους της αριστεράς. Θέλω να δώσω να έχουν εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση για τις αξίες τους, για τις προτάσεις, για τις αναλύσεις. Να μπορούν να στέκονται όρθιοι και να λένε και όταν ακούνε αντιεπιχειρήματα, να ξέρουν ποια είναι τα δικά μας επιχειρήματα και γιατί είμαστε εδώ και γιατί παρεμβαίνουμε. Θέλω ένα κόμμα που έχει τον πολιτισμό, που δεν λαϊκίζει και ένα κόμμα που είναι αξιόπιστο, που λέει και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν ενσωματώνει όλα τα αιτήματα από όπου και έρχονται. Γιατί κανένα κόμμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να το τηρήσει. Ένα κόμμα που ακούει, αλλά λέει συγχρόνως. Ότι αυτοί είμαστε, έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για σας, θα υπάρχουν πράγματα που δεν συμφωνείτε, που δεν το καταλαβαίνετε, που δεν είσαστε μαζί μας, αλλά αυτό είμαστε. Γι' αυτό διεκδικούμε την κυβέρνηση. Διεκδικούμε την κυβέρνηση γιατί είμαστε σίγουροι ότι στο σύνολο από αυτό που λέμε υπάρχει ένας κορμός που μπορεί να φέρει την Ελλάδα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Ένα κόμμα που έχει αυτή την εμπιστοσύνη να λέει ότι εμείς εννοούμε αυτά που λέμε και λέμε αυτά που εννοούμε. Ένα κόμμα που ξαναβρίσκει την αξιοπιστία του ακριβώς για αυτό το λόγο. Με τις δικές μας αξίες, τις δικές μας προτάσεις, τη δική μας ικανότητα να ακούμε, αλλά με μια σταθερότητα. Μια άγκαιρα για πού θέλουμε να πάμε, πώς θέλουμε να πάμε, με ποιους θέλουμε να πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακρίνα.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ είμαι η Μακρίνα Βιολακώστη. Βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακούγομαι τώρα καλύτερα. Όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά ως μια ερευνήτρια στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, ως μια νέα γυναίκα και μητέρα. Ακούγομαι. Ως μια νέα γυναίκα και μητέρα. Και ως άνθρωπος που εκφράζει τις ανησυχίες της γενιάς του και νοιάζεται βαθιά για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και την ευημερία των πολιτών της. Ομολογώ ότι μετά την τοποθέτηση του Ευκλήδη εκφράζω με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση την υποστήριξή μου στην υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ενσωματώνει εκείνες τις αξίες και αρχές που πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να γίνει ένα κόμμα σύγχρονο της αριστεράς του 21ου αιώνα. Ενός κόμματος ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου. Η εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του Ευκλήδη στα οικονομικά, αλλά και η δέσμευσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη, τον καθιστούν ιδανικό υποψήφιο, ώστε να οδηγήσει το κόμμα μας στην επόμενη μέρα και να δώσει ένα νέο όραμα και προοπτική στους πολίτες. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, από όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε και που βρέθηκε, επέδειξε αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, αλλά και ανθεκτικότητα, θα έλεγα, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, εργαζόμενος πάντα προς όφελος έτσι των... εργαζόμενος πάντα για τη διασφάλιση των συμφερόντων των απλών συμπολιτών μας, των απλών ανθρώπων. Θέλω να πω όμως και το εξής, ότι και ως βουλευτής και ως στέλεχος του κόμματος είχε πάντα το θάρρος της γνώμης του, εκφράζοντας πάντα την άποψή του, με προσήλωση όμως στις συλλογικές αποφάσεις. Αυτή του η στάση δείχνει εντιμότητα, δείχνει υπευθυνότητα, αλλά εμπνέει και αξιοπιστία. Ένας από τους λόγους που ελκύει τους ανθρώπους της δικής μου γενιάς είναι η βαθιά κατανόηση που έχει ο Ευκλήδης στην μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε και προηγουμένως. Πιστεύω ότι υπό την ηγεσία του το κόμμα μας θα μπορέσει να επεξεργαστεί ριζοσπαστικές θέσεις σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις, σχετικά με τις προκλήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης, και το κόμμα μας να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προς όφελος όλων των πολιτών, προάγοντας την ισότητα. Και τέλος, ως νέα γυναίκα και μητέρα, εκτιμώ την αφοσίωσή του στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ενδυνάμωση των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει δείξει ακλόνητη υποστήριξη σε πολιτικές που αντιμετωπίζουν το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, που προάγουν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής ζωής. Και επίσης καταπολεμά αυτές πολιτικών που καταπολεμούν τις διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών. Κλείνοντας, έτσι βάσει όλων των παραπάνω και άλλων προφανώς στοιχείων που έχει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Ευκλήδη ολόψυχα εκφράζω την αμερόληπτη, την αμέριστη, αλλά και την ταπεινή μου υποστήριξη, την ταπεινή υποστήριξή μου στην δική σου υποψηφιότητα, με την πεποίθηση ότι με το συλλογικό σου πνεύμα και την προσήλωσή σου στις αξίες της αριστεράς, αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τα εχέγγυα που θα μας ενώσουν όλους, ώστε να οικοδομήσουμε όλοι μαζί το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Παρακαλώ το Χάρη Μαμουλάκη να έρθει στο βήμα. Για όσους... Ναι. Για όσους ίσως γνωρίζετε,
Προέρχομαι από το χώρο της αυτοδιοίκησης και της κεντροαριστεράς μου. Πριν από μερικά χρόνια, Πριν μερικά χρόνια, λοιπόν, απήρα την απόφαση ενασχόλησης με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί εφαλτήριο και έναυσμα ήταν ουσιαστικά τα επιτεύγματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του, με προμετωπίδα κομβικά και θεμελιώδη κατά την άποψή μου επιτεύγματα, όπως ήταν η περήφανη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως ήταν η χρηστή δημοσιονομική πολιτική που με επικεφαλής τον Ευκλήδη καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από το ξέφωτο, ρυθμίσαμε το χρέος, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και βέβαια αφήσαμε ένα ευθυάκριτο δημοσιονομικό περιθώριο μαξιλάρι για να μπορέσουν οι επόμενοι να πράξουν τα δέοντα, άσχετο το τι συνέβη. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι καθιστούν μια τεράστια πολιτική περιουσία για τον χώρο της αριστεράς, για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουμε να δομήσουμε πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα. Ένα κομβικό ζήτημα είναι κατά πόσον επιθυμούμε να είμαστε με εφαλτήριο πάντα του ΣΥΡΙΖΑ και τις αρχές και τις αξίες μας ένα κόμμα εξουσίας. Νομίζω ότι οφείλουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, αλλά και στην πολιτική περιουσία που έχει σωρευθεί, να το αξιώσουμε αυτό. Με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Όλοι μιλούν για το κέντρο και την κατάληψη του κέντρου. Η διείσδυση όμως στο κέντρο πρέπει να έχει ως εφαλτήριο, ως βατήρα, ένα αξιακό κώδικα ο οποίος θα πηγάζει από την αριστερά. Και αυτό είναι κομβικό, κατά την άποψή μου. Και θα μου πείτε, σίγουρα τα πρόσωπα κάνουν τους οργανισμούς, τους φορείς, τα ίδια τα κόμματα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Ευκλήδης εκφράζει ακριβώς αυτό. Και τα πεπραγμένα του, γιατί επιτομή του λόγου είναι η πράξη μας πάντα, και η φιλοσοφία και το πολιτικό μενταλιτέ που κουβαλά, νομίζω ότι σηματοδοτούν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα εχέγγυα για να μπορέσει να προχωρήσει και να πετύχουμε τον στόχο που σας περιέγραψα. Τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε πολλές αλλεπάλληλες και ετερόκλητες κρίσεις. Έχουμε την πληθωριστική κρίση. Έχουμε την εγκληματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, όπως αναφέρεται. Έχουμε την όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε αυτά τα ζητήματα οφείλουμε να απαντήσουμε. Να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά, ακουμπώντας τα προβλήματα και δίνοντας τις απαραίτητες λύσεις. Άκουσα προηγουμένως, μάλιστα, η Μαγρίνα είναι και εξειδικευμένη και στο κομμάτι του AI, του Artificial Intelligence, της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι η πρόκληση. Είναι συναρπαστική πρόκληση για όλους μας και για την επόμενη γενιά. Είπε ο Ευκλήδης για την κυκλική οικονομία. Τελείωσε αυτό το καπιταλιστικό καταναλωτικό μοντέλο ότι αποκτούμε κάτι, το καταναλώνουμε και το απορρίπτουμε. Δίνουμε στα προϊόντα μια δεύτερη ευκαιρία. Κοινωνική οικονομία. Σε όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι αυτό το που πρεσβεύει και ο ίδιος ο Ευκλήδης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά με τα πεπραγμένα του, έχει συνέχεια. Έχει μια συνέχεια η οποία νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια έξτρα όθηση, απαιτείται μια αναζωογονοποίηση, απαιτείται ένα reboost αυτής της προσπάθειας αυτή τη στιγμή και ειδικά μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα που οφείλουμε να τα αντιληφθούμε, να τα κατανοήσουμε και βάσει αυτών των στοιχείων που δημιούργησαν τη λανθάνουσα πορεία να γίνουμε πολύ καλύτεροι και πιστέψτε με, εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε. Αλλά το ζήτημα είναι, βέβαια, σε αυτή τη συνθήκη που επικρατεί, πώς θα προχωρήσουμε και με ποιο στόχο. Δεν θέλω να κουράσω, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Ευκλήδη υπέραν από οριστική ήταν και στοχευμένη. Αυτό το περί Wimbledon, έβαλα λευκό βέβαια, που ήταν υποχρεωτικό για το Wimbledon. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι το ζήτημα πλέον είναι πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Απαντώντας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα και νομίζω ότι έχουμε το πολιτικό περιεχόμενο για να απαντήσουμε στα κομβικά ερωτήματα και στα προβλήματα της κοινωνίας. Με αυτή την κατακλείδα, επιτρέψτε μου να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο φίλο και σύντροφο Ευκλήδη, καλούς αγώνες, καλούς ενωτικούς και ή δυνατόν ομογενοποιημένους αγώνες για να πάμε τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη χώρα ακόμα ψηλότερα. Ευχαριστώ. Το λόγο θα πάρει η Ειρήνη Αγαθοπούλου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, σε όλες και όλους. Είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Μάλιστα, σε μια ιστορική στιγμή για το κόμμα μας, σε μια ιστορική στιγμή για την αριστερά, μετά από μια περίοδο που θα μείνει συνυφασμένη με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της δημιουργίας της κυβερνώσας αριστεράς και έγραψε ιστορία.
Ευχαριστώ λοιπόν τον σύντροφο Ευκλήδη Τσακαλώτο για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να συμβάλλω κι εγώ στον διάλογο αυτό. Ο Ευκλήδης με τον τρόπο που επιλέγει να διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και ανεβάζει το επίπεδο της διαδικασίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η εκλογή Προέδρου ενός κόμματος της αριστεράς, αλλά και όχι μόνο, είναι μια κορυφαία διαδικασία, μια δημοκρατική συλλογική διαδικασία, την οποία έχουμε χρέος να κρατάμε αναβαθμισμένη. Ο πλουραλισμός, οι πολλές υποψηφιότητες είναι πλούτος. Ο διάλογος, η επαναφορά της συλλογικότητας στο επίκεντρο, αλλά και ο επανακαθορισμός των πολιτικών προταγμάτων του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέλημα όλων. Και φυσικά αυτό που επιδιώκουμε είναι την επόμενη μέρα να βγούμε πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί, όποιος ή όποια κι αν είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος. Έχει σημασία μέσα από αυτήν τη διαδικασία να μην περιχαρακωθούμε σε στρατόπεδα, αλλά να βγούμε ως κάτι ενιαίο. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και ο Ευκλήδης αυτή τη δουλειά ξέρει να την κάνει. Και ίσως αυτό που θα πω να μην αρέσει σε όλους, αλλά ο Ευκλήδης μπόρεσε να συνεννοηθεί, να συζητήσει, να συνθέσει με τους θεσμούς, με την Τρόικα. Δεν θα μπορέσει να το κάνει στο ίδιο του το κόμμα. Επίσης, ο Ευκλήδης ξέρει να συνομιλεί με την νεολαία. Την ακούει, την εμπιστεύεται, ξέρει τις αγωνίες της, εκτιμά τη δουλειά τους, εκτιμά τους αγώνες τους, των νέων ανθρώπων. Η διαπραγματευτική του ομάδα, την περίοδο της διακυβέρνησης, αποτελούταν κυρίως από νέους συντρόφους και συντρόφισσες και ο ίδιος το έχει πει σε όλους τους τόνους και το επανέλαβε σήμερα εδώ, ότι χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρναμε τίποτε. Ο Ευκλήδης ξέρει και κάτι άλλο. Και θα μου επιτρέψετε, πολλές και πολλοί ίσως ξέρετε την αρμοδιότητα που είχα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ως αρμόδια τομεάρχησα για θέματα ισότητας των φύλων. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι ένας από τους συντρόφους που είχε και φαντάζομαι ότι δεσμεύεται να έχει και από εδώ και πέρα ψηλά τη φεμινιστική ατζέντα, τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και είναι ένας γνήσιος φεμινιστής και μπορεί κάλλιστα να πάρει θέση στις σύγχρονες κοινωνικές έμφυλες διεκδικήσεις και για κεκτημένα που σήμερα αφισβητούνται από τη συντηρητική δεξιά. Κλείνοντας θέλω να πω αυτό. Το στίχημα για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γιωθεί ξανά με την κοινωνία και τα κινήματα, κάτι που έχασε τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως, αυτή η σύνδεση, είναι το οξυγόνο του ΣΥΡΙΖΑ, το οξυγόνο το δικό μας. Και θέλουμε, να πω και τι θέλουμε από τον νέο πρόεδρο, να συμβάλλει καθοριστικά στο να το ξαναβρούμε αυτό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι και δική μου χαρά και τιμή, μεγάλη τιμή, που σήμερα με την παρουσία μας ενισχύουμε την υποψηφιότητα του Ευκλήδου Τσακαλώτου. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, σήμερα δεν είμαστε εδώ για λόγους αυρότητας και υποχρέωσης. Αυρότητας προς ένα αγαπημένο μας φίλο και σύντροφο, με τον οποίο πορευτήκαμε πολλά χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της ριζοσπαστικής αριστεράς, του εγχειρήματος του συλλογικού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα πολύ δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησής μας. Δεν είμαστε εδώ για λόγους υποχρέωσης διαφόρων τύπων. Δεν είμαστε εδώ για λόγους
μιας υποτιθέμενης τασικού χαρακτήρα αλληλεγγύης. Είμαστε εδώ για λόγους πολιτικής εμπιστοσύνης προς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Γιατί θεωρούμε ότι ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος είναι το στέλεχος σήμερα του κόμματος που μπορεί σε αυτή την κρίσιμη, την ιστορική και ιδιαίτερα επώδυνη συγκυρία να σηματοδοτήσει ένα αξιόπιστο restart που θα έχει ισχυρά τα ταυτοτικά, τα αριστερά χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε να έχει η προσπάθειά μας από εδώ και πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η κινητοποιός δύναμη σήμερα όσων παρευρισκόμαστε σε αυτή τη συνάντηση. Το 1998 ο γνωστός αριστερός Ιταλός σκηνοθέτης ο Νάνι Μορέτι είχε πει απευθυνόμενος τότε στον πρόεδρο του κόμματος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστεράς της Ιταλίας, τον Μάσιμο Νταλέμα, που οδηγούσε συστηματικά το κόμμα προς το κέντρο, πες επιτέλους κάτι αριστερό. Νομίζω ότι η υποψηφιότητα του Ευκλήδη Τσακαλώτου εκφράζει ακριβώς αυτή την αγωνία. Την αγωνία των ανθρώπων της αριστεράς, την αγωνία των προοδευτικών ανθρώπων της χώρας, σε αυτή τη νέα φάση που ηγεμονεύει ο νεοφιλελευθερισμός, που κυριαρχεί η δεξιά και η ακροδεξιά και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, που ενισχύεται η ιδέα ότι η διαχωριστική γραμμή αριστεράς-δεξιάς είναι μια ιστορική, ένας ιστορικός ανορθολογισμός, που ενισχύεται η αποειδεολογικοποίηση της πολιτικής. Έχουμε σήμερα λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ανάγκη να μιλήσουμε ιδεολογικά, να μιλήσουμε προγραμματικά και να μιλήσουμε αριστερά. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς σηματοδοτεί η υποψηφιότητα του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μίλησε για τις αξίες της αριστεράς. Πριν από 15 χρόνια είχε γράψει ένα βιβλίο «Οι αξίες και η αξία της αριστεράς». Οφείλουμε λοιπόν αυτές τις, για να αποδείξουμε την αξία της κυβερνώσης αριστεράς, να επιστρέψουμε στις αξίες της, να τις επικαιροποιήσουμε προφανώς με βάση τη νέα σύνθετη κοινωνική, εθνική και διεθνή πραγματικότητα και να απευθυνθούμε με ένα πιο πιστικό, με ένα πιο ελκυστικό, με ένα πιο συμπεριληπτικό λόγο στους ανθρώπους που ζορίζονται, στην κοινωνία που θέλει να αλλάξει η φορά των πραγμάτων, στην κοινωνία που δεν βολεύεται με τη σημερινή νεοδεξιά διαχείριση. Νομίζω λοιπόν ότι για αυτούς τους λόγους ο σύντροφος Ευκλήδης είναι η κατάλληλη επιλογή για την Προεδρία του κόμματός μας. Είμαστε περήφανοι όσοι έχουμε συμπορευτεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε εμπνευστεί από την επάρκειά του, την αφοσίωσή του, το πολιτικό του ήθος, τη σεμνότητά του, τη δυνατότητα, όπως υπόθηκε ήδη, να λειτουργεί συλλογικά, να συνθέτει, να έχει προωθητική συμβολή στο συλλογικό μας εγχείρημα. Με την υποψηφιότητα λοιπόν του Ευκλήδη Τσακαλώτου είμαστε πιο σίγουροι και πιο αισιόδοξοι. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επόμενο διάστημα για να αισθανθούν το ίδιο οι αριστεροί και οι προοδευτικοί πολίτες στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 3-4 ερωτήσεις. Ή τα καλύψαμε όλα. Είμαστε εντάξει. Τα καλύψαμε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για την παρουσία σας εδώ, κύριε εκπρόσωπο του τύπου.